40 χρόνια εργασίας. Για να προσαρμοστώ με το κλίμα του Twitter, όπου ο καθένας μου στέλνει τη δική του περίπτωση για να θέσω το ερώτημα, θα είμαι λοιπόν 60 ετών και 6 μηνών και θα έχω συμπληρώσει 40 χρόνια εργασίας. Και παρόλα αυτά, θα χρειάζομαι τουλάχιστον άλλο 1,5 χρόνο δουλειάς μέχρι το 62ο, στο οποίο με τα 40 χρόνια εργασίας μπορεί κανείς να πάρει τη σύνταξή του. Θέλω να σας ρωτήσω, τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα, έχουν καμιά ελπίδα να συμπληρώσουν 40 χρόνια συνεχούς εργασίας, πρώτον. Δεύτερον, έχουν καμιά ελπίδα μέχρι το 67ο έτος της ζωής τους να έχουν 35 χρόνια πλήρους εργασίας. Και το ρωτώ με δεδομένο πάντα ότι, όπως σωστά μου γράφουν πολλοί φίλοι στο Twitter, το Υπουργείο Εργασίας θα έπρεπε να έχει αλλάξει όνομα στην Ελλάδα, να λέγεται Υπουργείο Ανεργίας, διότι είμαστε, ειδικά στους νέους ανθρώπους, πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές στην ανεργία. Νομίζω ότι είναι καλή ερώτηση που ξεκινάει έτσι, με επίκεντρο τους νέους ανθρώπους και όχι τους συνταξιούχους. Κυρίως με την ανησυχία των νέων ότι δεν θα πάρουν σύνταξη ποτέ. Έτσι είναι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, εμείς δεν πάμε να κάνουμε μία ακόμη μείωση στις συντάξεις. Μιλάγαμε με τον κύριο Μέγα και ψάχναμε να βρούμε αν είναι 9 ή 10 αυτές που έγιναν την τελευταία τετραετία. Εμείς θέλουμε μια μεταρρύθμιση που και θα κάνει το σύστημα βιώσιμο για να παίρνουν συντάξεις οι νυν συνταξιούχοι και να παίρνουν σύνταξη όμως και οι εργαζόμενοι που είναι τώρα εργαζόμενοι. Θα δούμε μετά, αλλά μπορώ να σας πω εκ των προτέρων ότι μια από τις προτάσεις της Επιτροπής της λεγόμενης ΟΦΟΝ, μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, που εγώ υιοθετώ και θα προτείνω στα κυβερνητικά όργανα την αποδεχθούν, είναι ακριβώς η πρόταση να υπάρχει μια εθνική σύνταξη, η οποία θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και η οποία θα δίνεται σε όποιον έχει συμπληρώσει 15 χρόνια εργάσιμου βίου, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που περιγράφεται. Και μεγάλα κενά στο εργασιακό βιογραφικό των νέων ανθρώπων και πολλές μη τυπικές μορφές απασχόλησης, μπλοκάκια. Άρα, το νέο ασφαλιστικό δεν θα πρέπει απλώς να είναι βιώσιμο με την έννοια να ανταποκριθεί στις οικονομικές πιέσεις, πρέπει να είναι και κοινωνικά δίκαιο και αυτό σημαίνει να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες κοινωνίας. Αυτό λοιπόν το ρόλο έχετε να παίξει μια εθνική σύνταξη που αποτελεί καινοτομία για τη χώρα μας, που δεν θα χρηματοδοτείται από εισφορές, αλλά από τη φορολογία και πάνω στην οποία θα έρχεται να προστεθεί το αναλογικό μπορεί κομμάτι. Μπορεί να στηριχθεί η λύση για το ασφαλιστικό σε φόρους. Δηλαδή, τι ρωτώ. Εδώ η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων είναι ήδη σε κακό σημείο. Έτσι είναι. Μετά από 6 χρόνια μνημονίων. Έτσι είναι. Με αποτέλεσμα, κάθε μήνα που περνά, να μεγαλώνουν οι οφειλές προς το δημόσιο. Απολύτως έτσι. Πώς θα στηριχθείτε λοιπόν πάλι σε φόρους? Δεν θα στηριχθούμε σε φόρους. Αυτή τη στιγμή. Πάντως, μέχρι τώρα στα δημοσιεύματα που βλέπω, κύριε Υπουργέ, βλέπω έκτακτη εισφορά. Φόρος μεγάλης περιουσίας. Ακούω συνέχεια φόρους. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω ακούσει μία ιδέα η οποία να μας βγάζει μπροστά και να δημιουργεί την αίσθηση μόνιμων πόρων για το ασφαλιστικό μας σύστημα. Ακριβώς εκεί είναι η ουσία του ζητήματος. Αλλά όλη αυτή η πληροφόρηση, αυτό το νέφος της πληροφόρησης που ακούτε, είναι προσπάθειες των δημοσιογράφων, στην καλύτερη περίπτωση, να μαντέψουν. Έχουμε και μερικές περιπτώσεις προεκλογικά. Έχουμε και το πόρισμα των σοφών. Σωστά, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εντός εισαγωγικών η λέξη σοφή, γιατί αν μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τους χαρακτηρισμούς για την επιτροπή αυτή, δεν είναι καλή. Θεωρούν δηλαδή ότι δεν εμπεριέχονται σοφίες σε αυτό το πόρισμα, ακριβώς γιατί προτείνει τέτοιου είδους λύσεις. Θα απαντήσω σε αυτό τώρα. Όχι, δεν προτείνουν φόρους στο πόρισμα. Να τα διαβάσουμε με προσοχή. Ξεκινάω να απαντήσω σε αυτό και θα γυρίσω στους φόρους. Τι χρειάζεται μια μεταρρύθμιση? Χρειάζεται ένα τεχνοκρατικό υπόβαθρο. Κάποιος να κάνει το έναυσμα προτείνοντας κάτι. Μετά χρειάζεται ο δημόσιος διάλογος. Και στο τέλος χρειάζεται η πολιτική βούληση. Αυτά τα πράγματα εμείς θέλουμε να τα πάμε με τη θεωρία, σειρά. Όμως. Αυτό που ναι, αλλά έχω μια, χρωστάει μια απάντηση για τους φόρους. Μην κάνουμε. Θεωρία. Εμένα ναι, αλλά είπατε ότι δεν προτείνουν φόρους. Να σας διαβάσω τη σελίδα 18. Ναι, θα μου διαβάσετε. Αφήστε μου όμως να απαντήσω. Ναι, αλλά στην προτείνουν πρώτη φόρους. Διαβάστε το να απαντήσω συνολικά. Ωραία. Κεφάλαιο Γ. Ένα ταμείο για την κάλυψη των ελλειμμάτων του συστήματος. Λέει ότι αυτό το ταμείο πρέπει να χρηματοδοτηθεί και από ένα νέο τέτοιο πόρο, λόγω χάρη μια εισφορά στους υψηλά αμοιβόμενους ή ένα τραπεζικό φόρο ή ένα φόρο στον μεγάλο πλούτο. Και λέει ότι αυτή η ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης είναι όχι για ένα μικρό χρονικό διάστημα
που άκουσα χθες τον Υφυπουργό σας, τον κύριο Πετρόπουλο, να λέει ένα χρόνο, μέχρι το 2050, για άλλα 35 χρόνια. Η Επιτροπή λέει το εξής. Και βέβαια ξέχασε να πει ο Νίκος Στραβελάκης, δεν το ξέχασε, το αφήνει προφανώς για τη συνέχεια, ότι στην ίδια σελίδα γίνεται αναφορά και σε εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, λίγο ότι παραπάνω. Όσο καλύτερη είναι η εισοδηματική σου θέση, η οικονομική σου θέση, θα μειώνεται η σύνταξή σου. Ακριβώς όμως, επειδή έχουν πει πολλά πράγματα στο τραπέζι, αφήστε να τα διευκρινίσω. Πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς η πρόταση της Επιτροπής Σοφών δεν είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Το είπα και προηγουμένως. Είναι το έναυσμα του δημόσιου διαλόγου. Εγώ θα σας πω ποια είναι η προσωπική μου πρόταση, τι να κρατήσουμε από την Επιτροπή Σοφών και τι να αφήσουμε εκτός. Και ούτως ή άλλως, ακόμα και η συνεδρίαση των κυβερνητικών οργάνων αυτής της εβδομάδας, γενικές αρχές θα προσδιορίσει. Ακριβώς για να υπάρχει χρόνος για τη δημόσια συζήτηση μέχρι την τελική ευθεία του Νοεμβρίου που θα έχουμε το ασφαλιστικό. Άρα σας λέω εκ των προτέρων ότι εγώ θα εισηγηθώ και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό από τα κυβερνητικά όργανα, γιατί ήδη έχω συζητήσει. Κανένα εισοδηματικό κριτήριο να μην υπάρχει για την παροχή σύνταξης. Αντίθετα δηλαδή με ό,τι προτείνεται, και η Επιτροπή δεν το προτείνει με τον τρόπο για τον οποίο της έχει ασκηθεί κριτική, η Επιτροπή λέει ότι η εθνική σύνταξη καλό θα ήταν να μην είναι, όπως λέω εγώ, συνδεδεμένη με τον κίνδυνο της φτώχειας, αλλά με ένα έλεγχο εισοδημάτων για να είναι πιο γενναιόδορη. Ναι, εγώ λέει και κάτι άλλο, Υπουργέ. Όχι, όχι. Κύριε Σταυλάκη, μισό λεπτό. Λέει ότι αν δεν υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια, ακούστε, το μόνο είναι... που θα πετύχουμε είναι να συμπιεστεί προς τα κάτω. Αλλά σας λέω, δεν είναι το Ταλμούδ. Εμείς δεν βασιζόμαστε σε αυτή την πρόταση για να κάνουμε την πολιτική μας. Εμείς εμπνεόμαστε. Και θα σας πω ποιες είναι οι δύο βασικές προτάσεις που εγώ κρατάω από το σύνολο της Επιτροπής Σοφών. Σας είπα ήδη τι απορρίπτω. Απορρίπτω οποιαδήποτε πρόταση σύνδεσης σύνταξης με εισοδηματικά κριτήρια. Χρωστάω όμως την αρχική απάντηση, γιατί αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτή τη στιγμή το σύστημά μας το ασφαλιστικό έχει τεράστια ελλείμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από φόρους. Αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 9,5% από φόρους, από τον κρατικό προϋπολογισμό, και 8% από εισφορές, από το 17,5% που είναι περίπου οι δαπάνες. Εάν έχουμε εθνική σύνταξη που θα συνδεθεί, όπως είπα εγώ προηγουμένως, με τον κίνδυνο της φτώχειας, αυτό αντιπροσωπεύει το 7%. Δεν μας νοιάζει πώς θα τη λένε. Ναι, άλλο λέω. Δεν μας νοιάζει αν θα τη λένε εθνική σύνταξη, αλλά πόσο μειωμένη θα είναι. Όχι. Αυτό μας νοιάζει. Η σύνταξη. Δηλαδή... Να καταλάβετε όμως το εξής, γιατί ναι, ίσως εγώ δεν μπορέσα να το εκφράσω. Εγώ θα ήθελα σήμερα να μην παίρνουμε στρογγυλές απαντήσεις. Όχι, καθόλου. Θα ήθελα δηλαδή να κάνουμε μία συζήτηση. Εδώ ήρθα για να πούμε αλήθειες. Να πούμε αλήθειες. Να πούμε αλήθειες. Λέω το εξής. Ότι πρέπει να υπάρχει βάση για τον υπολογισμό της σύνταξης στο μέλλον. Μία που δεν θα έχει σχέση με τις εισφορές. Θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη φορολογία. Για το λόγο που είπατε, ότι πολλοί άνθρωποι θα έχουν τεράστια κενά στο εργασιακό βιογραφικό τους. Και πάνω σε αυτή τη σύνταξη θα έρχεται να καθίσει αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές. Θα είναι κάτω από 400 ευρώ η εθνική σύνταξη. Αφήστε με να πω αυτό το πράγμα. Αφήστε με να πω. Μια σύνταξη που θα εγγυάται για όλους ότι θα ξεφεύγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας αντιπροσωπεύει σήμερα το 7% σε φόρους σε σχέση με το 9,5% που δίνουμε. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε με τέτοια μεταρρύθμιση, θα μπορούμε σταδιακά ενδεχομένως να μειώνουμε και τις εισφορές που βαραίνουν πολύ στην οικονομία. Ακριβώς λοιπόν, εάν έχουμε μια τέτοια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγέθη, ανοίγονται καλύτερες προοπτικές και για τους συνταξιούχους και για τις εξωτερικές οικονομίες. Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτον θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτή η μελέτη αξίζει 5 δεκάρες. Είναι υπερβολή. Καταρχήν, με συγχωρείτε να ρωτήσω, αυτή τη μελέτη. Δεν πληρώθηκε. Αυτό ρωτώ. Κατάλαβα, δεν πληρώθηκε. Δεν πληρώθηκε. Όχι. Είναι δωρεάν. Εγώ κάλεσα. Και όλη αυτή η σοφία είναι δωρεάν. Δεν είναι... Εντάξει, τώρα ακούστε, Αστειεύομαι με το Επιτροπή Σοφών. Δεν τη λέμε Επιτροπή Σοφών, την είπαν οι δημοσιογράφοι. Είναι αξιόλογη. Είναι μια επιτροπή. Μισό λεπτό και να πούμε πώς συγκροτήθηκε. Αξιόλογη επιτροπή. Δεν αντιλέγω εγώ. Εντάξει, μέχρι εκεί ούτε σοφή ούτε. Το πόνημα όμως δεν είναι. Γι' αυτό σας είπα. Δεν μοιάζει αξιόλογη. Υπερβολικά πολλοί καθηγητές. Εγώ αναρωτιέμαι σε τι στηρίχθηκε το πόνημα. Πουθενά. Έχει έναν αριθμό μέσα. Τι εισφορές θα πληρώνουμε και τι σύνταξη θα παίρνουμε. Είναι μια ωραία έκθεση, σαν να έρθω εγώ στην εφημερίδα σας. Δεν είναι. Ξέρετε Νίκο, τι λένε. Να σαν πάω στην εφημερίδα όχι, και να όχι, πω... Όχι, το ρεπορτάζ ξέρετε τι λέει όλοι οι reporters. Ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για να μπορέσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ή η κυβέρνηση συνολικά να πει να το προτείνουν οι σοφοί. Όπως για παράδειγμα ενιαίοι κανόνες. Ένα ταμείο. Το πρότειναν οι σοφοί. Πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι δική μου πρόταση, είναι των σοφών. Οι ενιαίοι κανόνες δεν είναι κακοί. Αλλά πρέπει να ξεκινάς από συγκεκριμένα στοιχεία. Πάντως εγώ υπενθυμίζω ότι θέτουμε ερωτήματα στον Υπουργό. Όχι ο ένας στον άλλο. Εγώ τα κρατάω και θα απαντήσω. Όχι, θέλω να πω, εάν
με τη μορφή ερωτημάτων. Κύριε Καντρούκαλη, είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αυτή την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, όπως λέτε. Είναι μνημονιακή υποχρέωση. Δεν ωραία, είναι μνημονιακή υποχρέωση. Εντάξει, μην απαντάτε σύμφωνα σας όμως, κύριε Μέγα. Κύριε Μέγα, σας παρακαλώ, μου κάνετε μία ερώτηση. Έτσι ώστε να μην υπάρχει και πάτε εσείς τώρα και ανασκολοποιείτε όλο το ασφαλιστικό σύστημα χωρίς να λέτε ποιες είναι οι εισφορές και ποιες είναι οι αποδόσεις των συντάξεων. Μου κάνετε μία ερώτηση. Η ερώτηση ήταν αν αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση η μεταρρύθμιση ή αν ήταν δική μας ιδέα. Σας απαντώ ευθέως. Ακριβώς επειδή θέλαμε να κάνουμε την ερδέκατη μείωση, να πάρουμε ένα τσεκούρι λοιπόν και να τσεκουρεύουμε, ακριβώς επειδή θέλαμε να ξεφύγουμε. Και τώρα από πάλι μείωση θα κάνετε. Κύριε Μέγα, δεν θα κάνετε μείωση με βάση σας παρακαλώ, κύριε Μέγα, δεν γίνεται έτσι συζήτηση. Σέβομαι όταν να με ρωτάτε, περιμένω να τελειώσετε, περιμένω και εγώ τουλάχιστον. Μα λέτε, θα κάνετε μείωση. Κύριε Μέγα, μου, μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Η ερώτησή σας ήταν η πρώτη, εάν ήταν μνημονιακή υποχρέωση η μεταρρύθμιση. Όπως έχω πει λοιπόν επανειλημμένα. Είναι μνημονιακή. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Μα δε, και στο και, δεύτερο όχι, μνημόνιο όχι, όχι, όχι. Υπάρχει. Απάντησε ήδη ο κύριος Μέγας. Και στο δεύτερο δεν είναι. Μνημόνιο. Όχι. Στο μνημόνιο υπήρχαν. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει σαφέστατη κύριε αναφορά Νικολάου, και στο δεύτερο ο κύριος μνημόνιο. Μέγας είπε το αντίθετο από αυτό που λέτε και επ' αυτού έχει δίκιο. Στο μνημόνιο υπάρχουν επιμέρους δεσμεύσεις. Οι επιμέρους αυτές δεσμεύσεις λοιπόν θα κατέληγαν σε μια επανάληψη της ιστορίας της τελευταίας πενταετίας. Σε νέες δηλαδή οριζόντιες μειώσεις, χωρίς προοπτική εξόδου από το σύστημα. Εγώ όταν κάλεξα την Κουάντριγκα στο Υπουργείο, την κάλεσα και της είπα το εξής. Αντί για την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που θα εξοντώσει τις επικουρικές συντάξεις, αντί για τον περιορισμό του ΕΚΑΣ, αντί για την εφαρμογή της νομοθεσίας του 10, που εγώ τη θεωρώ διαλυτική, θα δεχτείτε, αν σας υποβάλλουμε εμείς ως Έλληνες, μια ελληνική μεταρρύθμιση, να τη δεχτείτε σαν γενικό ισοδύναμο των κακών πραγμάτων που έχετε στο μνημόνιο. Με τι στόχο, αυτή, τι λοιπόν, περικοπές, μισό λεπτάκι, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτάκι, μισό δεν λεπτάκι. Προβλέπετε 2 δισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια. Θα σας απαντήσω. Απαντάω σε άλλη ερώτηση, κύριε Μέγα. Άρα, η ανάγκη να κάνουμε μια μεταρρύθμιση και όχι απλώς οριζόντιες μειώσεις είναι δική μας. Και μπορώ να σας πω και γιατί την κάναμε. Τα τελευταία 20 χρόνια το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα τρένο που έχει πάνω του 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα σε μια κατηφόρα. Στο τέλος της οποίας ξέρουμε ότι όλοι ότι υπάρχει ένα βάραθρο. Το βάραθρο της χρεοκοπίας. Και όλες οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, και τις βάζω εισαγωγικά, το μόνο που έκαναν στην καλύτερη περίπτωση είναι να προσθέτουν λίγες σιδηροτροχιές στην πορεία αυτή, για να αναβάλουν λίγο την πορεία της τελικής πτώσης. Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι μια κυβέρνηση αριστεράς δεν λειτουργήσει έτσι. Θα προσπαθήσει να βρει τις αιτίες που οδηγούν το ασφαλιστικό μας σύστημα. Και προτείνετε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, κύριε Υπουργέ, θα απαντήσω ότι προτείνουμε, τώρα λέω γιατί θέλουμε μεταρρύθμιση. Θέλαμε λοιπόν να μην συνεχίσουμε το αδιέξοδο δρόμο των άλλων, παίρνουμε τσεκούρι και κόβουμε, γιατί το τσεκούρι είναι εύκολο εργαλείο, αλλά με το τσεκούρι δεν χτίζεις. Και θέλουμε μια μεταρρύθμιση. Θα σου πω τώρα. Πάντως θα κόψετε κι εσείς. Εμείς. Τώρα, αν η λέξη είναι παίρνω τσεκούρι. Όχι, θα σας πω πάλι. Ή το καλοπίζω αυτό. Όχι, με τη μορφή μιας εθνικής σύνταξης. Έχουμε μνημονιακή. Εσείς σε μένα στο ραδιόφωνο πριν από λίγες μέρες, στη μεταξύ μας συζήτηση, είπατε ότι πάνω από τα 1.000 ευρώ όχι, θα υπάρξουν. Θα σας πω τώρα τι θα πω. Κύριε Νικολάου, θα κόψουν και κάτω από τα 1.000 ευρώ με βάση ηλικιακά κριτήρια. Όποια κυρία μας ακούει Μέγα, απόψε αν είναι και να πείτε παίρνει 50, κάνουμε, σας λέω σαφώς, είναι 50-55 ετών και παίρνει σύνταξη, αυτή η σύνταξη θα περικοπεί. Αν μπορείτε, διαψεύστε το. Λοιπόν, κύριε Μέγα, οι αποφάσεις κυβερνητικές δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Θα σας πω την προσωπική μου γνώμη σε αυτό που ρωτάτε. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτό που είπατε εσείς για τις μειώσεις. Το μνημόνιο πράγματι περιλαμβάνει μία δέσμευση, την οποία δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέσω της μεταρρύθμισης, για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ξέρετε ότι αυτή είναι η πάγια συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η πάγια νεοφιλελεύθερη συνταγή. Εγώ είμαι άνθρωπος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε ένα σύστημα σε ισορροπία, μια τέτοια μείωση θα την πολεμούσα με νύχια και με δόντια. Γιατί τη θεωρώ ότι μπορεί να ενσωματωθεί στη μεταρρύθμιση που προτείνω? Γιατί αυτή τη στιγμή το άνοιγμα του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι πολλαπλάσιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα άνοιγμα, ένα έλλειμμα στο ασφαλιστικό μας σύστημα πάνω από 3%. 1,8% στα έσοδα, αλλά αν προσθέσουμε τι χρωστάμε στον ΕΟΠΗ και τι χρωστάμε στους ασφαλισμένους καθυστερούμενες συντάξεις, είναι 3 με 4% του ΕΕΠ. Άρα η αριστερή πολιτική είναι να συμμαζέψει τα ελλείμματα. Όχι επειδή στο λένε οι μνημονιακοί. Το μνημόνιο θα το σεβαστούμε. Αλλά εμείς δεν το σεβαστούμε με το τσεκούρι. Και απαντώ τώρα στην ερώτηση του κύριου Μέγκα. Ποια είναι η ουσία, ποια είναι η πρόταση της μεταρρύθμισης? Είπαμε ότι πρέπει να είναι ένα σύστημα κοινωνικά. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
Α, θα σας πω τώρα. Δεν υπάρχει παγιδός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Ακούω μια μεταρρύθμιση. Να μαζεύεις χρήματα χωρίς να κόβεις συντάξεις. Ακούω μια μεταρρύθμιση. Ακούω, θα σας πω αμέσως. Ακούω αριστερές ωρεολογίες. Όχι. Αλλά την ίδια στιγμή ακούω επίσης ότι θα μειωθούν για άλλη μια φορά οι συντάξεις. Αυτά τα ακούτε από τον κύριο Μέγκα όμως. Τώρα ακούσατε από μένα. Όχι, όχι. Τα άκουσα και από εσάς στο ραδιόφωνο. Όχι, εγώ σας είπα. Όπου μου είπατε ότι στις συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ θα υπάρξει μάζεμα. Και ότι αν αναγκαστείτε από τα προβληματικά οικονομικά των ταμείων, θα έχουμε μειώσεις και μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ. Ακούστε τι είπα και μα θα το ξαναπώ. Το άκουσα με τα αυτιά μου αυτό. Σύμφωνοι. Σας είπα ότι θα προστατεύσουμε μικρές και μεσαίες συντάξεις και με ρωτήσατε τι θεωρώ μικρές και μεσαίες. Ναι. Αυτό ήταν ακριβώς το κομμάτι. Και οι μικρές ήταν κάτω. Ακούστε λοιπόν όμως. Δεν θα πω νούμερα εδώ ακριβώς. Και οι μεγάλες πάνω από τα 1.500. Ακούστε με. Μα τα είπατε προχθές, κύριε Υπουργέ, τώρα. Μαζί τα είπαμε, αλλά σας είπα ακριβώς τι είπα. Υπουργέ, όχι, μισό λεπτάκι να ξεκαθαρίσω. Ακούστε, ακούστε. Είπατε στον κύριο Χατζηνικολάου 1.500 ότι θεωρείτε τη μεσαία σύνταξη. 7 μέρες μετά, βγαίνοντας από το μαξί μου, το 1.500 έγινε 1.000. Και προχθές την Πέμπτη μιλήσατε για αξιοπρεπείς συντάξεις. Δεν είπατε ούτε καν το 1.000. Γιατί και εγώ θέλω να σας ρωτήσω Νικολάου. Ευθέως. Ναι, ναι. Εγγυάστε μισό λεπτό, γιατί ακούω πολλές φορές τη λέξη μεταρρύθμιση. Ο συνταξιούχος που μας ακούει, εάν χάσει 100 ή 200 ευρώ από τη σύνταξή του, ουδόλως τον ενδιαφέρει αν θα ονομαστεί μεταρρύθμιση ή τσεκούρι. Φυσικά. Εγγυάστε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις κάτω από τα 1.000 ευρώ απόψε. Ωραία. Θα δεν σας πω νούμερα απόψε, ακριβώς γιατί είμαστε στη φάση της ποσοτικοποίησης. Ούτε, αυτό δεν εγγυάστε. Θα σας πω, όχι, ούτε ακούστε. Ούτε τις συντάξεις κάτω όχι, των 1.000 μην το ευρώ. Αντιστρέφετε. Δεν αρνούμε να απαντήσω στο ερώτημα. Σας λέω το εξής, ότι σήμερα, ακριβώς επειδή είμαστε στη φάση της ποσοτικοποίησης, αυτό που θα σας πω την ουσία της μεταρρύθμισης, δεν πρόκειται να σας πω κανένα νούμερο. Και η συζήτηση που είχαμε κάνει μεταξύ ήταν στο τι θεωρώ γενικά εγώ μικρή ή μεσαία σύνταξη. Προφανώς αυτές είναι οι συντάξεις. Αν δείτε τα στοιχεία, άθροισμα επικουρικής και κύριας είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ. Τι θεωρώ εγώ ότι θα πρέπει να έχει μεταρρύθμιση. Και αυτό το κρατάω από την Επιτροπή Σοφών. Ενώ μέχρι τα σήμερα είχαμε κανόνες διαφορετικούς από ταμείο σε ταμείο. Από γενιά σε γενιά. Κάθε μεταρρύθμιση ήθελε να στείλει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό έχουμε συνταξιούχους πριν το 1993, μετά το 1993. Πριν το 2011, μετά το 2011. Πάντως, εγώ δεν θέλω να προχωρήσω σε οριζόντιες μειώσεις. Όχι, θα με αφήσετε να τελειώσω τη φράση μου. Θα με αφήσετε να τελειώσω τη φράση μου. Εγώ θεωρώ ότι για να μπορούμε να έχουμε το ασφαλιστικό πίσω σε τροχιά σωτηρίας, θα πρέπει να έχουμε ενιαίους κανόνες. Και είπα, αυτή είναι η φράση που χρησιμοποίησα και στην ομιλία μου στη Βουλή, ότι η αναγκαία προσαρμογή αυτή, που είναι της τάξης των 700 εκατομμυρίων, το 1% το έχουμε, που ήταν η αναγκαία προσαρμογή που προβλέπει το μνημόνιο, το έχουμε μειώσει περίπου στο 0,5%, γιατί κάναμε την πρώτη προσαρμογή με την αύξηση των ορίων ηλικίας. Αυτό που απομένει λοιπόν, εμείς δεν το κάνουμε με οριζόντιες μειώσεις, γιατί οι οριζόντιες μειώσεις είναι άδικες. Αν μειώσεις μια σύνταξη και πεις κάτω από 1.300 ευρώ ή 1.500 θα τη μειώσω, αυτό είναι άδικο πράγμα. Γιατί άλλος τα 1.500 ευρώ τα έχει ματώσει, δούλεψε 35 και 37 χρόνια, ενώ ένας άλλος δεν τα έχει. Είπατε αυτό ότι λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε, κανόνες. Δεν θα καταλάβει κανείς, θα με αφήσετε να τελειώσει. Θα πω τώρα για τους ενιαίους κανόνες. Σας διαβάζω μία φράση. Όχι, γιατί σας ξαναλέω, δεν είναι Ταλμούδ. Εγώ από εκεί κρατάω δύο πράγματα και απορρίπτω ένα τρίτο. Το για τρίτο να είμαστε πρακτικοί για τους αριθμούς. Ναι. Είπατε ότι υιοθετείτε ενιαίους κανόνες. Σας διαβάζω. Η κίνηση του κυρίου Κατρούγκαλου να υιοθετήσει ενιαίους κανόνες είναι πιθανόν, ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες δραματικές μειώσεις 30%, ενώ έχουν προηγηθεί επί μία πενταετία σφαγές των συντάξεων 45%. Ποιος το λέει αυτό, ξέρετε? Ποιος το λέει? Η Αυγή. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι τα νούμερα είναι αυτή τη στιγμή σε φάση. Η Αυγή το λέει. Δεν το λέω. Δεν ξέρω από πού το διαβάζετε. Νάτε, σύμφωνοι. Σύμφωνοι, σέβομαι τους δημοσιογράφους. Σας ξαναλέω ότι Κυριακή, δεν έχουμε δώσει, κύριε Στραβελάκη μου, εμείς νούμερα. Ακριβώς γιατί τώρα τα ποσοτικοποιούμε. Όποιος μιλάει με νούμερα, λοιπόν, ο σεβαστότερος των δημοσιογράφων κάνει υποθέσεις. Σας λέω ποια είναι η υποχρέωσή μας, η μνημονιακή, που πρέπει να τη σεβαστούμε. Το 1% το ακαθάριστο του εθνικού προϊόντος. Σας είπα ότι από αυτό το 1% έχουμε ήδη κάνει προσαρμογή στο 50% του στόχου με την αύξηση των ορίων ηλικίας. Για τον υπόλοιπο στόχο, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε ένα γενικό κανόνα αναπλήρωσης εισοδήματος παντού. Από αυτόν τον κανόνα να βγει η απαραίτητη εξοικονόμηση. Και αν χρειαστεί, να επέμβουμε για να προστατεύσουμε τις μικρές συντάξεις. Κύριε Χατζηνικολάου, δείτε αυτόν τον πίνακα. Δείχνει εδώ το 2016 από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Το κέρδος για το σύστημα είναι 71 εκατομμύρια. Άρα,
δεν είναι αληθές ότι από τα 2,250 εκατομμύρια, 2,250 εκατομμύρια, αρκούν μόνο 700. Κύριε Βέγκα, οι δανειστές μας που δεχτεί το στόχο των 700 εκατομμυρίων, να κάνουν χάρη. Κύριε Υπουργέ, εσείς το στείλατε. Με τους δανειστές μας μιλάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά και έχουν αποδεχτεί. Δεν γινόμαστε τροϊκανότεροι των τροϊκανών. Δεν γινόμαστε κουαντρικότεροι. Μα ακούσατε, γιατί εγώ απαντάω. Κάνετε το υπεραμικρή παρέμβαση στην ανεργία. Κύριε Κατρούγκα. Είμαι και εγώ εδώ. Ναι, μην μου μιλάτε με αυτόν τον τρόπο όμως, γιατί εγώ σας απαντώ. Χωρίς να κάνετε καμία παρέμβαση στην ανεργία, λέτε ότι αυτή τη στιγμή που οι μισοί αγρότες πληρώνουν ασφάλιστρα, που οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν ασφάλιστρα, που 500.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δεν πληρώνουν εργοδότες του ασφάλιστρα, εσείς με ανεργία 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων, λέτε θα λύσετε το ασφαλιστικό, χωρίς να αυξήσετε την απασχόληση. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Γιατί πράγματι για να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα, πρέπει να δούμε τις αιτίες του. Οι αιτίες του λοιπόν, ορισμένες από αυτές είναι στο παρελθόν. Αυτός ο κυκαιώνας κανόνων που υπήρχαν. Ορισμένες είναι πρόσφατες. Ορισμένες είναι πρόσφατες. Δηλαδή, παράδειγμα, το PSI. Ακριβώς. Ήταν ακριβώς. 26 δισεκατομμύρια ακριβώς. Από τα ακριβώς. Ταμεία μας. Ακριβώς. Και επίσης, πρόσφατο είναι και αυτό που λέει ο κύριος Μέγας ορθά. Οι συνέπειες από την κρίση. Όταν έχουμε ανεργία στο 25% και όταν ένας από τους δύο εργαζόμενους δεν μπορεί να πληρώσει τις φορές του όταν είναι αυτοαπασχολούμενος, τότε πράγματι διωγγώνονται οι οφειλές. Αλλά πού οφείλεται στο ότι δεν έχουμε αποθεματικά? Ναι, σε όλη την προηγούμενη πολιτική που ακολούθησαν ξέρετε, οι προηγούμενοι. Ξέρετε τι ακολουθήσαν ερώτημα και είναι ερώτημα ναι, γενικότερης πολιτικής. Θα σας απαντήσω. Όταν τα δύο μνημόνια μας έφεραν ήδη σε αυτή την εικόνα, mm-hmm. γιατί σε αυτή την εικόνα μας έφεραν και με το PSI και με την ανεργία ακριβώς. και με το χάος που ναι, επικράτησε στην εργασιακή αγορά, μαύρη εργασία κλπ. Ερώτηση λοιπόν. Γιατί συνεχίζετε στον ίδιο δρόμο? Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί δεν πηγαίνετε με ένα μνημόνιο το οποίο κάνουμε. Και πάλι είναι στην ίδια συνταγή. Μα, κύριε Χατζημαρκάκη. Φόροι. Το αντίθετο κάνουμε. Είπα ότι φόροι και μειώσεις. Ο λόγος για τον οποίο το σύστημά μας είναι διαλυμένο οφείλεται στον παλαιοκομματισμό, στον παλαιατιακό τρόπο που οργανώθηκε και στο ότι το άφησε το ασφαλιστικό μας σύστημα προστάτευτο χωρίς αποθεματικά όταν το χρειαζόμασταν. Γιατί ναι, μεν είχαμε το PSI σαν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αλλά και τα προηγούμενα χρόνια τα αποθεματικά των ταμείων πήγαιναν στην Τράπεζα της Ελλάδας χωρίς τοκοφορία, ήταν θύματα των δομημένων ομολόγων και των παιχνιδιών στο χρηματιστήριο. Για όλα αυτά λοιπόν φταίει ο παλαιοκομματισμός. Και επίσης πολύ σωστά λέτε ότι το μνημόνιο, ότι ο νόμος του 10 δεν διόρθωσε την κατάσταση, γιατί το είδε αποκλειστικά εισπρακτικά. Και για ένα επιπλέον λόγο, δημιούργησε μια φυγή των ανθρώπων προς τη συνταξιοδότηση. Το 2010 μόνο αυξήθηκαν κατά 220% οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο δημόσιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια συνταγή του τσεκουριού και των μειώσεων. Ακριβώς αυτό προτείνω εγώ, τη μεταρρύθμιση. Γιατί η μεταρρύθμιση δεν θα σημαίνει, μειώσετε τη συντάξη? Η μεταρρύθμιση, από σημαίνει, θα έρθουν η μεταρρύθμιση λοιπόν. Σημαίνει ότι πάμε να εξορθολογήσουμε το σύστημα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει αναπλήρωση του εισοδήματός του 80%, άλλος 60% και άλλος 110%. Θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο κανόνα αναπλήρωσης. Θα οδηγήσει σε μειώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε μειώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε μειώσεις. Γιατί χρειαζόμαστε να ισορροπήσει το σύστημα κάπου που να μην δημιουργεί ελλείμματα. Ξέρετε τι λέτε, αλλά θα μπούμε και θα επέμβουμε ώστε να προστατεύσουμε τις μικρές συντάξεις. Μιλάμε σε ένα συνταξιούχο που έχει υποστεί 9 συντάξεις τα τελευταία 5 χρόνια. Και του λέμε εδώ ότι υπάρχουν 10 λέτε, μείωση. Ανά 4 λέξεις τη λέξη μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει να φάει ενδεχομένως. Παίρνει σύνταξη 900 ή 1000 ευρώ άθροισμα κύριας και επικουρικής και ενδεχομένως να έχει μείωση 10% σε ένα μήνα από τώρα. Τι να το κάνει που του λέτε, θα μεταρρυθμιστεί το σύστημα, θα διασωθεί, θα το δούμε αλλιώς, ενιαίοι κανόνες, θα έχει να φάει αυτός ο άνθρωπος. Θα υποστεί μείωση. Και πόσο θα υποστεί? Θα εξασφαλίσουμε... Θα υψηλότερες μειώσεις 30% σε συντάξεις. Θα εξασφαλίσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός που περιγράφεται θα έχει σύνταξη και θα μπορούμε να πληρώνουμε και συντάξεις σε 3 χρόνια από σήμερα. Γιατί και τα δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Και μην υποτιμάτε την αναγκαιότητα να έχουμε ενιαίους κανόνες, γιατί αν δεν συμμαζέψουμε το σύστημα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα στο μέλλον. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω τώρα είναι ότι πρέπει να αναδιοργανώσουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα που είναι χρεοκοπημένο και νοσί με ορθολογικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και θα εξοικονομήσουμε τα 700 εκατομμύρια που απομένουν, που παρότι λέει ο κύριος Μέγας, αυτά δέχονται οι δανειστές μας σαν υποχρέωση συμμόρφωσης. Και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να απομυζήσω από το σύστημα πιο πολλά χρήματα, γιατί τότε θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσαρμογές. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του συστήματος, εφαρμόζοντας ίδιο κανόνα αναπλήρωσης για όλα τα εισοδήματα, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, θα επέμβουμε διορθωτικά για να προστατεύσουμε τις μικρές συντάξεις. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, εδώ μου στέλνει ένας φίλος, θα πω και το όνομά του από το Twitter, ο Αριστοτέλης Καπερώνης, το εξής ερώτημα. Δεν με ενδιαφέρουν, λέει, ούτε οι αριστερές, ούτε οι δεξιές μεταρρυθμίσεις. Θέλω να με αφήσουν να ασφαλιστώ όπου επιθυμώ.
Μήπως και πάρω σύνταξη. Ωραία. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση, μου γράφει, που πρέπει να κάνουν, να μας αφήσουν ελεύθερους να επιλέγουμε αν εμπιστευόμαστε τα ταμεία τους που έχουν φάει τις εισφορές μας ή αν μπορούμε να πάμε σε ιδιωτικές ασφάλειες. Αυτό είναι μια πολύ καλή απάντηση. Και πολλά καλή παιδιά, ερώτηση. Πολλά καλή, νέα παιδιά, καλή ερώτηση. Πολλά νέα καλή παιδιά ερώτηση. Και δεν είμαι αυτό, στέλνουν το μήνυμα ότι θα φύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο φίλος που μας ρωτά και όλοι οι Έλληνες ότι με το σύστημα το συνταξιοδοτικό που έχουμε, κάθε γενιά πληρώνει με τις εισφορές της τις συντάξεις των προηγούμενων, της προηγούμενης γενιάς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι συνταξιούχοι που δίκαια παραπονιούνται ότι τα πλήρωσαν τα λεφτά τους και δεν τα βρίσκουν, δεν βρίσκουν τη σύνταξη που περιμένανε. Μα 26 δις χάθηκαν μόνο στο PSI, έτσι, Υπουργέ. Έτσι, για τον πολυκομματισμό μίλησα και εγώ και τις ευθύνες του. Πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Λέω λοιπόν το εξής απλό. Εάν διαλέγαμε ο καθένας να πάει στην ιδιωτική του εταιρεία. Καλά, εσείς δεν ξέρατε πριν από τις εκλογές την κατάσταση. Φυσικά την ξέραμε. Πριν από τις εκλογές, όχι αυτές, του περασμένου Ιανουαρίου. Φυσικά την ξέραμε. Θυμάστε τι λέγατε. Θυμάμαι τι λέγαμε. Αλλά να την κρατήσω αυτήν την ερώτηση και να απαντήσω πρώτα σε αυτήν. Θα σα πω μετά τι λέγαμε. Θυμάστε και ότι θυμάμαι θα ξαναδίνατε τη 13η σύνταξη. Θα σα πω για τη 13η σύνταξη. Μα σε αυτά λέγαμε. Λοιπόν, ο κ. Χατζη Νικολάου εκεί αναφέρεται. Αυτή την ερώτηση θα την απαντήσω γιατί θέλω να την απαντήσω. Προηγουμένως όμως πρέπει να απαντήσω στο γιατί δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε όλη μια ιδιωτική σύνταξη. Ασφάλιση και να γλιτώσουμε από τις υποχρεώσεις. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή από τις εισφορές πληρώνουμε τις συντάξεις των μη συνταξιούχων. Όπως αυτοί όταν ήταν εργαζόμενοι πληρώναν τις συντάξεις της προηγούμενης γενιάς. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σπαταλήθηκαν οι εισφορές τους και που δίκαιο έχουν να παραπονιούνται, αυτά τα δισεκατομμύρια που χάθηκαν στο PSI, είναι στη θέση ενός ανθρώπου που πράγματι μάζευε τα χρήματά του στο σπίτι και μπήκε ο γλωποδίτης και του τα έκλεψε. Πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Για το 13η σύνταξη. Είναι σωστή ερώτηση. Εμείς περιμέναμε την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης σαν ένα είδος σοκ ζήτησης. Δηλαδή, με την επαναφορά του κατώτου μισθού στα 751, με τη σύνταξη 13η να ξανάπαινε μπροστά η οικονομία. Αυτό τι είχε σαν προϋπόθεση, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε χρηματοδότηση για να πληρώνουμε τα δανεικά μας. Αυτό ήταν το νόημα της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου. Από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε, της δημιουργικής εμείς θεωρούμε, λοιπόν ότι εκεί οι δανειστές μας το έχουν υποσχεθεί, μας ξεγέλασαν. Αλλά αυτό είναι ιστορία. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε για διαπραγμάτευση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν εξασφαλίστηκε αυτή η χρηματοδότηση, εμείς στύψαμε την πέτρα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα δανεικά. Και όλο αυτό λοιπόν το σοκ ζήτησης που περιμέναμε δεν ήρθε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το περιβάλλον το οικονομικό είναι πολύ δυσμενέστερο από αυτό που περιμέναμε και ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να προχωρήσουμε στα μέτρα αυτά και στο μνημόνιο. Γιατί έχω μια αίσθηση σαν να ξανακούω αυτά που λέγανε οι της Νέας Δημοκρατίας για να δικαιολογήσουν την απόσταση από τα ζάπια. Όχι, τώρα θα σας πω γιατί είναι άλλη. Γιατί έχω μια αίσθηση ότι ξανακούω αυτά που έλεγε η κυβέρνηση Σαμαρά για να δικαιολογήσει το ότι δεν βρήκε τα ισοδύναμα. Γιατί κύριε Χατζηνικολάου, δεν ακούσατε από τους προηγούμενους. Ακριβώς γιατί ήταν παλαιοκομματικοί και δεν θέλανε να εισπράξουν το πολιτικό κόστος ότι θα κάνουν ενιαίους κανόνες. Τι διαφορά έχει το παλαιοκομματικός ή το νεοκομματικός όταν καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα? Δεν καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Η Εθνική Σύνταξη, όπως περιέγραψα, η εφαρμογή ενιαίων κανόνων υπολογισμού στο ασφαλιστικό σύστημα είναι νέες ιδέες. Δεν υπήρχαν πουθενά στο παρελθόν. Νέες ιδέες είναι λεφτά, έχετε. Θέλω να πω, θα πάρουν οι άνθρωποι αυτά που έχουν πληρώσει πίσω? Ή έστω ένα σημαντικό τμήμα τους. Θα σώσουμε. Διότι εδώ η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι για άλλη μια φορά έχουμε ένα ωραίο περιτύλιγμα, αλλά αυτό που έρχεται είναι το τσεκούρι ξορκίσατε πριν θέλαμε, από λίγο. Αν θέλαμε να κάνουμε απλώς τις μειώσεις και το τσεκούρι, είχαμε δικαιολογία. Αυτά λέει το μνημόνιο. Έχουμε τώρα την πρώτη αξιολόγηση. Κάνετε, έτσι όχι, όχι, όχι. Δεν κάνουμε αυτό. Από πού θα έρθουν οι υπόλοιποι? Μα κύριε Χατζη Νικολάου, είπα ακριβώς. Πρέπει να μας πείτε όμως. Σας λέω. Τα λεφτά από πού θα έρθουν? Μα είπαμε, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάμε για ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικό. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι ξέρω τι πληρώνω, αλλά δεν ξέρω τι θα πάρω. Αυτό είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αυτό που θα και αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός για ένα νοητό σύστημα είναι να είχαμε να λέγαμε ότι έχω εγώ ένα λογαριασμό χωρίς λεφτά. Η Επιτροπή Σοφών το λέει. Αυτό λέει. Δεν το λέει η Επιτροπή Σοφών. Και θέλω να ρωτήσω εγώ, τι νέο σύστημα είναι, κύριε Υπουργέ, αυτό που αναβάζει και αναθεωρεί το ασφαλιστικό σύστημα όταν το 45% των αγροτών δεν πληρώνει τον ΟΓΑ και έρχεται τώρα η Τρόικα και
προτείνει τριπλασιασμό των εισφορών ΟΓΑ. Τι σόι μεταρρύθμιση είναι αυτό και τι σύστημα είναι αυτό που δεν μπορείτε να βγάλετε 400.000 συντάξεις που είναι συντάξεις εν αναμονή, δεν μπορείτε να τις βγάλετε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα ή δεν υπάρχουν υπάλληλοι και λέτε θα ανακαθορίσουμε 4 εκατομμύρια συντάξεις. Κύριε Μέγκα, λέτε δύο πράγματα. Λέτε το ένα πράγμα, το είπα και εγώ. Όταν δεν μπορείτε να βγάλετε 400.000 συντάξεις τώρα. Ένα πρώτο σήμα που έχω για την εκπομπή μας από πολλούς φίλους είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Ότι ναι, γιατί δεν είπαμε και τι είναι το γράφει εδώ. Μπάμπης Καραβάς, εγώ σας λέω και τα ονόματα από το Twitter. Ο κύριος Κατρούγκαλος είναι σαφής. Κάποια στιγμή θα πάρετε κάποια σύνταξη υπολογισμένη με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, να πω, με αφήσετε να πω τι θεωρώ εγώ ότι είναι, πρέπει να κρατηθεί από την πρόταση των σοφών. Παρακαλώ. Σε εισαγωγικά. Είπα προηγουμένως το πρώτο. Εθνική σύνταξη. Είπα μετά το δεύτερο. Πόσο δεν μας είπατε. Η Εθνική Σύνταξη, εγώ την προτείνω, ναι. Πόσο, Εθνική... Ναι, θα σας πω τώρα. Η Εθνική Σύνταξη πρέπει να είναι το 60% του μέσου εισοδήματος για να προστατεύει από τη φτώχεια. Αυτή 390 ευρώ δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το 60% του μέσου εισοδήματος είναι 390 ευρώ. Το 2010 ήταν 600. Και ακριβώς το να είναι η βάση της μελλοντικής σύνταξης το ποσό αυτό, δείχνει μια ελπίδα. Ότι όταν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στην οικονομία μας, όχι, μα δεν καταλάβατε, αυτή η σύνταξη δεν είναι η σύνταξη που θα βάζουμε στην τσέπη μας. Αυτή η σύνταξη είναι πάνω στην οποία θα χτίζουμε, ξεκινώντας με τη φορολογία από αυτήν και προσθέτοντας ό,τι έχουμε μαζέψει από τις εισφορές μας. Από το νόμο 3863 τι αλλάζει. Δεν ήταν εγγυημένη από τη φορολογία νόμος αυτός και αυτό δεν ενδιαφέρει τους τηλεθεατές. Έχουμε εθνική σύνταξη με το νόμο 3863. Δεν έχουμε εθνική κατοχυρωμένη από τη φορολογία και εγγυημένη ίσο με το όριο της φτώχειας. Να καταλάβετε τι λέω, γιατί είναι ακριβώς αυτό που ρωτήσατε στην αρχή. Να μπορούν οι νέοι να ελπίζουν ότι θα πάρουν κάποια στιγμή σύνταξη. Κάποιος που θα δουλεύει 15 χρόνια, ας πούμε, μόνο 15 χρόνια. Αυτός θα έχει μαζέψει ένα ποσό από τις εισφορές του. Αυτό το ποσό θα είναι 200-300 ευρώ. Θα έρχεται να προσθεθεί στην Εθνική αυτό Σύνταξη είναι που είναι άσχετο με τις φορές. Δεν είναι θεωρητικό. Και τα χρήματα κύριε Μέγκα μου, για τη συντάξη δεν έχουμε χοροδία εδώ. Όταν λοιπόν, όταν λέω κάτι, δεν θέλω αριστερό ψάλτη. Θέλω να μπορώ να ολοκληρώνω τη σκέψη μου. Δεν θέλετε καν κριτική, αλλά δεν όχι, μπορώ θέλω να, την κριτική, αλλά κριτική δεν γίνεται χοροδιακά. Δεν γίνεται όταν μιλάμε και δύο μαζί. Αυτό προσπαθώ λοιπόν να πω είναι. Απαντήσαμε τότε πολύ συγκεκριμένα. Ρε, τα χρήματα αυτά θα μπορεί να πάει στη στιγμή να τα πάρει ή θα έχουν πάει για τη σύνταξη τη προηγούμενη γενιά. Όταν θα πάρει σύνταξη θα τα παίρνει. Πώς μπορεί να τα έχει ανά πάσα καιρό. Δηλαδή τώρα τη σύνταξή μας την παίρνουμε όποτε θέλουμε. Κύριε Υπουργέ, δεν θα πάρει για τα χρήματα τη προηγούμενη γενιά. Λοιπόν, μπερδεύετε τον κόσμο, κύριε Μέγκα. Αφήστε με να ολοκληρώσω να τη στείλω. Απαντήσουμε σε αυτό. Θα πάρει για την προηγούμενη γενιά ή θα τα πάρει. Κύριε Μέγκα, κάνετε παράσιτα και εμποδίζετε τον κόσμο να καταλάβει. Αυτό που λέω λοιπόν εγώ είναι ότι η ουσία. Έτσι νομίζω θα κάνετε διάλογο. Όχι, δεν κάνετε θα διάλογο. Θα κάνω και εγώ τώρα, θα κάνω πραγματικά παράσταση. Με ενοχλεί ο τρόπος που απαντάτε. Όταν γιατί όταν παίζετε με τα αποταμιεύσεις του κόσμου, να τους λέτε ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι σαν λογαριασμό που τους ανήκει. Ποιος είναι το ένας λογαριασμός με ένα επιτόκιο το οποίο ο νομοθέτης αφαιρεί. Έχετε ακούσει, κύριε Χατζηνικολάου, εσείς ότι ο νομοθέτης βάζει το επιτόκιο. Ο νομοθέτης βάζει το επιτόκιο ή η αγορά, ανάλογα με τις αποδόσεις αγοράς. Γιατί αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν όπως και σήμερα για τη σύνταξη του κύριου Παραγίου απέναντι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πλήρωσε και πρέπει να πάρει τη σύνταξη κύριε και σήμερα, πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα πηγαίνουν εκεί τα χρήματα. Και θα έρθει μετά η πολιτεία, μετά από 40 χρόνια, και θα λέει με το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο του 2050 επτόχευσε η χώρα και δεν έχουμε να σας δώσουμε συντάξεις. Γιατί δεν θα υπάρχουν αποθεματικά ούτε χρυσός, ούτε ομόλογα, ούτε επενδύσεις, ούτε ακίνητα. Όπως πρέπει να γίνεται σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αν δεχθούμε ότι μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να κάνει ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Μα δεν θα προτείνουμε κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι ότι αυτό που θα προτείνω εγώ στα κυβερνητικά όργανα είναι τη βάση της Εθνικής Σύνταξης, που είναι από τη φορολογία. Γιατί αυτό αποτελεί μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί οτιδήποτε είναι ανταποδοτικό. Είτε θα είναι κεφαλαιοποιητικό το σύστημα νεωτής κεφαλαιοποίησης, είτε θα είναι όπως τώρα προκαθορισμένων παροχών. Αυτά είναι τεχνικά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει κανείς αν δεν είναι ειδικός. Αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι θέλουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα για τους νέους ανθρώπους που θα ξεκινά από μια εγγυημένη βάση πάνω στο οποίο θα προστίθεται οτιδήποτε μαζεύουμε τις φορές τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα που προστατεύει από την ανεργία και από τις εκτιμάνες του εργασιακού βίου. Και το άλλο πράγμα που νομίζω δεν το καταλάβει ο κάθε άνθρωπος είναι ότι για τους νη συνταξιούχους πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να συμμαζέψουμε το μαγαζί και να μην έχει άλλο ποσοστό να πλήρωσε ο δημόσιος τομέας. Άλλο ο ιδιωτικός τομέας. Άλλο αυτός που ήταν πριν από το 1993. Άλλο αυτός που ήταν μετά το 1993. Και με αυτό το σημάζεμα να προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε τα 700 εκατομμύρια που μας λείπουν χωρίς να πάμε σε οριζόντιες μειώσεις που από τη φύση τους είναι άδικες. Γιατί λέτε μόνο 700 εκατομμύρια, ναι. Τόσα είναι στη... Πάμε σε διακοπή. Έρχομαι, Νίκο, με το δικό σου ερώτημα. Επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, θα βάλουμε στη συζήτησή μας τους εκπροσώπους των φορέων,
τους συμπολίτες μας που είναι εδώ, τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.